Το τραγικό περιστατικό του χαμού των δύο μαθητών που καταπλακώθηκαν από τείχο μετά τα 6,7 ρίχτερ στη Σάμο τον περασμένο Οκτώβρη φαίνεται πως ήταν η αφορμή για να λυθεί επιτέλους ο γόρδιος δεσμός των επικινδύνων σε τιμόρροπων κτηρίων ανά τη χώρα. Πολλά από αυτά τα κτίρια είναι χαρακτηρισμένα είτε ως μνημεία είτε ως διατηρητέα και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Στο πλαίσιο των κοινών λοιπόν συσκέψεων θα επικαιροποιήσουμε το θεσμικό πλαίσιο έτσι ώστε να μην υπάρχουν πολύπλοκες διαδικασίες που κρατούν πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών. Ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος είδε από κοντά την κατάσταση που επικρατεί στο Ηράκλειο πραγματοποιώντας αυτοψία στο ετοιμόρροπο κτίριο στην οδό Αγίου Μινά, σε εκείνο στην οδό Σμύρνης καθώς και στο Τρανταλίδιο. Από το Δήμο Ηρακλείου ζητήθηκε, όπως και από όλους τους μεγάλους δήμους από το ΙΠΕΝ, να αποστείλουμε την καταγραφή όλων των ετοιμορρόπων που έχουν γίνει σε επίπεδο Δήμου. Έχουμε συγκεντρώσει έναν αριθμό περίπου 9.500 κτηρίων, τα οποία χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων, είτε κατεδαφίσεων, είτε επισκευών. Σύμφωνα με τη λίστα που έχει καταρτήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος στην Κρήτη, υπάρχουν 393 ετοιμόρροπα χωροθετημένα σε 6 μόλις δήμους του νησιού. Πρόκειται για 233 κτίσματα στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, 108 κτίσματα στο Δήμο Ηρακλείου, 32 κτίσματα στο Δήμο Αποκορώνου, 10 στο Δήμο Κισάμου, 7 στο Δήμο Ρεθύμνου και 3 στο Δήμο Σιτίας. Είναι προφανές πως η λίστα αυτή είναι ελλιπής, αφού μόνο στο Δήμο Ηρακλείου και σύμφωνα με την καταγραφή του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τα ετοιμόρροπα ξεπερνούν τα 700. Εδώ και χρόνια έχουμε κάνει την καταγραφή την οποία σήμερα ζητά το Υπουργείο, συγκεκριμένα για το Δήμο Ηρακλείου, συμπεριλαμβάνοντας 700 κτίρια για τα οποία έγιναν τεχνικές εκθέσεις και σχετική προετοιμασία, και έτσι το Ηράκλειο σήμερα έχει ένα όριμο φάκελο σε αυτά τα οποία ζητά το Υπουργείο. Στεκόμαστε μπροστά σε ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα. Δεν θα μπορούσε για κάποια από αυτά να υπάρχει μια πρόβλεψη έτσι ώστε να μην καταδαφιστούν αλλά να αξιοποιηθούν ενδεχόμενα? Δεν μίλησα για κατεδάφιση. Μίλησα με δύο όρους. Άρση των ετοιμοροποιών και αποκατάσταση. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε στο δεύτερο κομμάτι, το σύνθετο του προβλήματος, που όπως ανέφερα προηγουμένως είναι πρώτιστα νομικό, δεύτερο τεχνικό και τρίτο οικονομικό. Ετοιμάζουμε 3 χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία έχουν να κάνουν με την αποκατάσταση των διατηρητέων κτηρίων. Το ένα έχει θεσμοθετηθεί ήδη και είναι η Τράπεζα Γης από τη μεταφορά συντελεστή δόμησης. Επίσης, στο Ταμείο Ανάκαμψης έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα προϋπολογισμού 200 εκατομμυρίων, το οποίο λέγεται Διατηρώ, και σε αυτό θα δοθούν κατά προτεραιότητα χρήματα σε κτίρια τα οποία χρήζουν άμεσης επισκευής και άμεσης ανακαίνησης, προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργία τους. Και τέλος, στο νέο θεσμικό πλαίσιο που, όπως σας είπα, ετοιμάζουμε με το Υπουργείο Πολιτισμού και με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Υποδομών, θα δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να παίρνουν ένα κτίριο το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο ή είναι σε κακή κατάσταση, να το επισκευάζουν, να το χρησιμοποιούν για ένα διάστημα δεκαετίας, δεκαπενταετίας και μετά να το επιστρέφουν στον ιδιοκτήτη του, έχοντας αποσβέσει τα χρήματα τα οποία έχουν δαπανηθεί. Πρέπει άμεσα να προχωρήσουν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια ώστε να προκύψουν οι ζώνες υποδοχής συντελεστού και έτσι άμεσα τα διατηρητέα να μπορούν να αξιοποιήσουν το συντελεστή τον οποίο δεν έχουν και να δούμε καλύτερες μέρες και για τους ιδιοκτήτες των κτηρίων αυτών αλλά και για το Δήμο και την ασφάλεια των πολιτών συνολικά.